Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μελέτες της NASA και του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικής Έρευνας έδειξαν ότι η Σελήνη φιλοξενεί νερό σε παγωμένη μορφή στους πόλους της. Μέχρι πρότινος θεωρούσαμε ότι το νερό αυτό περιοριζόταν στα βάθη κρατήρων που δεν εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία. Τον Οκτώβριο του 2020, η εικόνα αυτή ανατράπηκε χάρη στις παρατηρήσεις ενός πολύ ξεχωριστού αστεροσκοπίου. Πρόκειται για το στρατοσφαιρικό αστεροσκοπείο υπέρυθρης αστρονομίας, που είναι γνωστό ως Σοφία. Αποτελείται από ένα κατοπτρικό τηλεσκόπιο διαμέτρου 2,7 μέτρων και μια κάμερα ευαίσθητη στο υπέρυθρο μέρος του φάσματος. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο όμως είναι ότι βρίσκεται μέσα σε ένα αεροπλάνο, το οποίο μάλιστα έχει τη δυνατότητα να πετά στο ασυνήθιστα μεγάλο υψόμετρο των 13.500 μέτρων, δηλαδή μέσα στη στρατόσφαιρα. Η στρατόσφαιρα είναι το δεύτερο στρώμα της ατμόσφαιρας μετά την τροπόσφαιρα. Ξεκινάει περίπου στα 10.000 μέτρα και χαρακτηρίζεται από μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Δεδομένου ότι το 99% των υδρατμών και το 80% της συνολικής ατμόσφαιρας περιέχονται στην τροπόσφαιρα, το υπτάμενο αυτό αστεροσκοπείο μπορεί να μελετά το διάστημα χωρίς τις παραμορφώσεις που προκαλεί η ατμοσφαιρική διάθλαση. Έτσι μπορεί να παρατηρεί τα ουράνια σώματα σχεδόν με την ευκρίνεια ενός διαστημικού τηλεσκοπίου. Βέβαια, οι αναταράξεις και οι δονήσεις της μηχανής του αεροπλάνου συνιστούν σημαντικά προβλήματα, που όμως υπερνικήθηκαν χάρη στα μικρά θαύματα των μηχανικών της NASA. Στις 26 Οκτωβρίου του 2020, δημοσιεύτηκε μια μελέτη στο περιοδικό Nature Astronomy βασισμένη στις παρατηρήσεις του υπτάμενου αστεροσκοπείου. Σύμφωνα με τη μελέτη, ανιχνεύτηκε ακτινοβολία με μήκος κύματος 6,1 μικρόμετρα, που μαρτυρά την παρουσία μορίων νερού στο έδαφος της Σελήνης. Συγκεκριμένα, τα μόρια αυτά ανιχνεύτηκαν στον κρατήρα Κλάβιο. Η συγκέντρωση του νερού εκτιμάται στα 100 με 400 μέρη ανά εκατομμύριο, δηλαδή αποτελεί μέχρι το 0,04% της μάζας του σεληνιακού χώματος. Αυτό σημαίνει ότι από έναν τόνο σεληνιακού χώματος θα μπορούσαμε θεωρητικά να αντλήσουμε αρκετό νερό ώστε να γεμίσουμε ένα μικρό κουτάκι αναψυκτικού. Σύμφωνα με την NASA, η έρημο Σαχάρα περιέχει 100 φορές περισσότερο νερό. Ακόμα και έτσι όμως, το εύρημα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι τα μόρια αυτά εντοπίζονται ακόμα και σε περιοχές που φωτίζονται από τον ήλιο. Πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι η ανακάλυψη δεν αφορά λίμνες νερού ή μεγάλες εκτάσεις από πάγο, αλλά διάσπαρτα μόρια νερού. Πώς είναι δυνατόν όμως να υπάρχουν μόρια νερού στην αφιλόξενη σεληνιακή επιφάνεια? Άλλωστε, χωρίς πυκνή ατμόσφαιρα, η ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στο έδαφος θα έπρεπε να οδηγεί στην εξαφάνιση του νερού. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει κάποιος μηχανισμός που δημιουργεί νερό, ενώ κάποιος άλλος μηχανισμός το προφυλάσσει από την ηλιακή ακτινοβολία. Μια πιθανή εξήγηση για την προέλευση του νερού είναι η πτώση μικρομετεωριτών που περιέχουν νερό στην επιφάνεια της Σελήνης. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο οι μετεωρίτες και πολύ περισσότερο οι κομήτες να περιέχουν νερό σε παγωμένη μορφή. Εάν τμήματα από αυτά τα σώματα προσκρούσουν στη Σελήνη, το νερό που περιέχουν θα μοιραστεί στην επιφάνειά της. Σύμφωνα με μια άλλη υπόθεση που έχει διατυπωθεί, το νερό θα μπορούσε να δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με το σεληνιακό χώμα. Ο ηλιακός άνεμος μεταφέρει υδρογόνο, το οποίο αντιδρά με το οξυγόνο που περιέχουν τα σεληνιακά ορυκτά, δίνοντας υδροξύλιο. Στη συνέχεια, η ενέργεια που παρέχουν οι πτώσεις μικρομετεωριτών μπορεί να μετατρέψει το υδροξύλιο σε νερό. Τώρα, ως προς τη διατήρηση του νερού, υπάρχουν δύο βασικά σενάρια. Σύμφωνα με το πρώτο, τα μόρια του νερού ενδέχεται να περιβάλλονται από κόκκους σεληνιακού χώματος, με αποτέλεσμα να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία. Εναλλακτικά, τα μόρια αυτά θα μπορούσαν να παγιδεύονται σε μικρούς σχηματισμούς από γυαλί, οι οποίοι δημιουργούνται στις μεγάλες θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά τις πτώσεις μικρομετεωριτών. Μέσα στους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν πρόσθετες παρατηρήσεις από το αστεροσκοπείο Σοφία, ώστε να μελετηθεί η προέλευση αλλά και η κατανομή του νερού σε όλη την έκταση της Σελήνης. Η παρουσία νερού στην επιφάνεια του δορυφόρου μας θα έχει κορυφαία σημασία για μελλοντικές αποστολές και φυσικά για μελλοντικές αποικίες. Το νερό αφενός είναι αναγκαίο για την επιβίωση των αστροναυτών και των κατοίκων της Σελήνης και αφετέρου μπορεί μέσω της ηλεκτρόλυσης να διαχωριστεί στα στοιχεία που το αποτελούν, δηλαδή σε υδρογόνο και οξυγόνο. Στη συνέχεια, τα δύο αυτά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για πυράβλους και άλλα οχήματα ή μηχανές. Εάν τα μόρια του νερού περιβάλλονται από κόκκους σεληνιακού χώματος, τότε θα μπορούν να περισυλλεχθούν εύκολα θερμαίνοντας το χώμα. Εάν όμως τα μόρια είναι παγιδευμένα σε μικροσκοπικές γυάλινες δομές, τότε οι αστροναύτες θα πρέπει να τις λιώσουν, κάτι που απαιτεί πολύ μεγαλύτερα ποσά ενέργειας.
Σε μια τέτοια περίπτωση, ίσως να είναι πιο αποδοτική η άντληση νερού από τους πάγους που υπάρχουν στους πόλους. Η NASA σχεδιάζει να επιστρέψει στη Σελήνη μέχρι το 2024 με το πρόγραμμα Artemis. Η βασική στόχη του προγράμματος είναι η εξερεύνηση του νότιου πόλου του δορυφόρου μας, η δημιουργία μιας αυτόνομης βάσης στη Σελήνη μέχρι το 2030 και η προετοιμασία για την αποστολή ανθρώπων στον Άρη. Εάν πραγματοποιηθεί με επιτυχία, η προσελήνωση της αποστολής Artemis 3 θα αποτελέσει ένα ιστορικό γεγονός για την ανθρωπότητα, μιας και θα μεταφέρει την πρώτη γυναίκα στη Σελήνη. Κλείνοντας, αξίζει πραγματικά να οραματιστούμε την όχι και τόσο μακρινή εποχή που οι άνθρωποι θα έχουν δημιουργήσει πια μια αυτόνομη μικρή πολιτεία στη Σελήνη. Αναλογιστείτε τα συναισθήματα που θα γεννιούνται μέσα μας όταν θα κοιτάμε το φεγγάρι και τα αργυρά θαλασσινά μονοπάτια του, γνωρίζοντας ότι κατοικείται. Το διάστημα θα έχει έρθει πια πολύ κοντά μας και ο άνθρωπος θα είναι ένα είδος δύο κόσμων. Εδώ ολοκληρώθηκε το επεισόδιο σχετικά με την έβρεση νερού στο φεγγάρι. Αν σας φάνηκε ενδιαφέρον, μπορείτε να το μοιραστείτε, αλλά και να ακολουθήσετε το κανάλι Αστρόνιο στα social media. Μέχρι το επόμενο διαστημικό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά.